Ο κύριος Αχιλλέας Μπέος έχει ζητήσει να παρέμβει, ο Σεργία Δήμαρχος του Βόλου. Καλησπέρα σας κύριε Μπέο. Καλησπέρα κύριε Μαρέδη. Σας ακούμε. Θα ομολογήσω πραγματικά την επιδερμίδα του κυρίου Αγραφιώτη, ότι έχει έτσι ωραίο μαγουλάκι. Αυτή είναι η δημοτική, η σημερινή δημοτική αρχή. Απλά πράγματα, όμως που είναι χρήσιμα για τους πολίτες, για τους συνανθρώπους μας, που τόσα χρόνια κρατούσαν σε ένα σκοτεινισμό όλη την ευρύτερη περιοχή και το Βόλο. Δεν μπορούσαν ένα απλό πράγμα να το πω. Πού πάτε εδώ! Πού πάτε εδώ, είναι για αυτοκίνητα πλέον! Για αυτοκίνητα είμαστε εδώ! Τα γαϊδούρια ήταν πριν. Τώρα προχωρήσαμε στο μέλλον. Τι έχει να πει στον Καραπαπά για τις τελευταίες δηλώσεις του, λέει ο Κώστας και μου λέει αελάρα από τη Λάρισα. Εγώ θα πω στον Κώστα από τη Λάρισα ότι τώρα δεν αφορά την εκπομπή. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα απαντήσω γιατί την κάνει την ερώτηση ο Κώστας. Δεν συνηθίζω να απαντώ σε καραμαλάκες, τώρα, όπως λέγεται ο Καραπαπάς. Εμείς να διευκρινίσουμε και να πούμε. Ναι, γιατί δεν έκανα την ερώτηση. Δεν υιοθετούμε χαρακτηρισμούς όσοι λοιπόν, κανάλι και σε εκπομπή. Δεν συνηθίζω να απαντώ και σε υπαλλήλους και ιδιαίτερα του Μαρινάκη. Ως εκ τούτου όμως, αν θέλει ο κύριος Καραπαπάς να μάθει ποιος χρωστάει και σε ποιον, ας ρωτήσει τον κύριο Μαρινάκη. Παρακαλώ, Γιώργιο. Αφού ένα συντεταγμένο κράτος δεν θέλει να δώσει τέλος στην ανομία 50 τραμπούκων, θα δώσει ο κόσμος στο Βόλο. Να ξέρουν ότι πλέον ο Δήμος Βόλου, η Δημοτική Αρχή αυτή, όχι οι άλλοι, που καθόντουσαν στα γραφεία και δεν τους ενδιέφερε τίποτα, είναι δίπλα στον πολίτη, είναι δίπλα στην πόλη και αν διανοηθούν ξανά να δημιουργήσουν επεισόδια και ζημιές στις περιουσίες των πολιτών, εμείς, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή και πολύ πλήθος κόσμου, θα κάνουμε, εμείς θα είμαστε, θα αστυνομεύσουμε την πορεία. Και να ξέρουνε ότι εμείς δέρνουμε, δεν κοιτάμε όπως η αστυνομία. Και έχω καιρό να δώσω, ξέρετε, κανένα χαστούκι. Να κάνω ρετούς τα μαγουλάκια τους. Το δικό μου το χαστούκι φεύγει και το κράνος μαζί, να ξέρουνε. Μιλάτε λοιπόν για κατασκευές αρχαιολογικούς χώρους, κουλτούρες, έτσι αλλιώς, για το ίδρυμα δεν κήρυκο. Εγώ ξέρω από μικρός, αν θα πας πειράμος στο μπαζάρι, το κήρυκο, το κήρυκο δεν το ξέρω. Για το μόνο που μπορεί να σας διαψεύσουν τώρα είναι για το βουνό από τα λουλούδια του κυρίου Μπέου. Ο κύριος Αχιλλέας Μπέος είναι μαζί μας. Όχι, όχι, όχι. Καλό σας βράδυ. Δεν θέλω συζήτηση. Δεν θέλω. Την γνώμη εγώ δεν μιλάω. Δεν θέλω, σε παρακαλώ. Δεν θα κάνεις γιατί κάνεις. Δεν θέλω. Μα ζήτησα να παρέμβει. Είπατε το όνομά του και είπατε συγκεκριμένο. Μιλήστε μετά. Συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν πειράζει. Ένα λεπτό. Δεν θα μιλήσετε εσείς. Ήταν και ο Χριστοδουλόπουλος εκεί πέρα. Ήταν και ο Χριστοδουλόπουλος. Λοιπόν, ναι, δεν θα μιλήσετε μαζί. Όχι, μαζί μου θα μιλήσει. Χάρηκα πολύ. Κύριε Κούγια, μην κάνετε αυτό που έκανε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και έχουμε αποχώρηση. Είναι καλό αυτό. Δείξτε το, δείξτε. Όχι, όχι, είχαμε συμφωνήσει, θα φύγω. Ξέρεις ότι έχω πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μην φιλοξενήσω τον κύριο. Κάνε μου τη χάρη να αποχωρήσω. Εγώ δεν θέλω. Έχω αποφασίσει. Με ποιους μιλάω. Και έχουμε κάνει μια συμφωνία. Τα λουλούδια είναι το πρόβλημα. Εγώ θα καλησπερίσω τον κύριο Μπέο. Σας ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια λοιπόν, στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, κύριε Μπέο. Να το ακούσει ο κύριος Αλέκος. Σας ακούει. Έχει τραβήξει το πρόσωπό του. Έκανε μπότοξ τελευταίο. Έχει πριστεί. Πώς ήταν η θάλασσα, πώς σας φάνηκε το νερό και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με αυτή τη συμβολική φαντασμική κίνηση. Πολύ δροσερή η θάλασσα. Απλά βγήκα γρήγορα γιατί οι αρκούδες δεν κάνουν μπάνιο. Καλησπέρα φίλοι. Νομίζω πως ήρθε η ώρα
έρθω κοντά σας και στη μακρινή Αμερική να τραγουδήσω για σας και να περάσουμε όμορφα. Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλάκια. Κύριε Μπέο, θέλετε λίγο κοντά μου? Βέβαια, αν δεν έρθω κοντά σας, όχι χαιρετισμούς, θα σας ακούω εγώ στα αμερικάνικα. Okay. Don't miss this show, this fantastic show. Boston, New York, Chicago, Detroit, Toronto, Montreal, be there, I love Paula. Φίλες και φίλοι, τι αποτύπωσα μέσα από αυτή την περιπέτεια μερικών ωρών με ακραία καιρικά φαινόμενα και με μία έντονη χιονόπτωση. Δεν χάθηκε ο κόσμος, είναι μέσα στο πρόγραμμα κι αυτό. Εμείς είμαστε εδώ για σας. I love Βόλος, καλή χρονιά, υγεία. Έλα κούκλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Να σου ρίξω λίγο χιόνι. Έλα, έλα. Να, ελάτε να παίξουμε. Έλα, έτσι μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό, τέλειο. Αυτό, χαρίστε, έτσι μπράβο. Αυτό είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, αλλά πριν τελειώσω να κάνω ένα δώρο στην κυρία Θεοδωροπούλου, μην με παρεξηγήσετε. Την άλλη εβδομάδα, ναι, δεν το πιστεύετε, γιατί την άλλη εβδομάδα έρχεται και για το Δημήτρη από την Βουλγαρία. Παπούτσες. Ναι. Να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Σας επιστρέφω όλα αυτά που πήγατε να πείτε. Δεν είμαστε ίδιοι, ευτυχώς. Τώρα, καλά, δεν το συζητάμε. Εσείς ένας μαλάκας, εγώ να πούμε, με αναγνωρίζει όλη η Ελλάδα.